λέγατε πριν. Ναι, καλό. Είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, σε μια σχέση το καλό είναι, το θεμητό είναι να ακολουθούν ο καθένας την επιθυμία του και να μην ζητούμε από τον άλλον κάτι. Δεν περιμένουμε κάτι από τον άλλον, αν κατάλαβα σωστά. Τέλειο θέλω εγώ. Υπάρχει περίπτωση όταν αυτό το πράγμα συμβαίνει όμως η επιθυμία του άλλου να σε στεναχωρεί εσένα. Με σε κάνουμε σε να μην καλά. Ενώ εσύ ζητάς, όμως στο δώσει επιθυμία του άλλου να σε κάνουμε σε να μην νιώθεις καλά. Okay. Καλή ερώτηση. Κάποια επιθυμία που μιλώ για είναι ασυνή την επιθυμία. Τι όχι με το να το θέλω πράγματα, το να επιθυμώ πράγματα, αντικείμενα ή κάτι που τον άλλο. Σω δεν έχει να κάνει με την επιθυμία που έφερε εσύ, είδαμε, αλλά να απαντήσω σε παστούτο. Η κατευθυντήρια γραμμή που έχω ήταν σε σχέση με το ασυνή την επιθυμία, που δεν είναι τόσο εύκολο κόνσεπτ να το πιάσει, να περάσει σε πολλέ συναντήσει, αλλά στο συνειδητό επίπεδο, για παράδειγμα, μπορεί ο Ιαννάκης να θέλει να με θέλει να κάνει δεύτερο μωρό και η Μαρία να επιμένει να κάνει δεύτερο μωρό. Και να της λέει, μα αφού δεν κάνουμε σεξ. Και αν είναι ευριαμένος, διότι δεν κάνει σεξ μαζί της, εν του διαχάθηκε και τα λοιπά. Του τα παραμονιούνται πολλοί άντρες. Οι ευαίσθητοι άντρες, τέλος πάντων. Και εκείνη, ενώ το διαχάθηκε, αν είναι για ο σεξ μόνο, είναι η ευαίσθητη τύπου. Τη γυναίκα του λέει τα σχέση είναι εσύ. Τι είναι σου και καλά να θέλει. Το σου και καλά πώς να μεταφραστεί τα γαλλικά του. Θα το βάλω σπον. Τι είναι να επιμένει και να θέλει. Ετέ χαρούλα, δε. Τι είναι να θέλει δεύτερο μωρό. Γιατί, διότι θέλει να σχηματίσει μια εικόνα. Την εικόνα της οικογένειας με δυο μωρά κτλ. Κτλ. Εν την κοφτεί ούτε θηλυκότητα, αλλά όπως και πολλές γυναίκες στην Κύπρο, επειδή δεν έχει πρόσβαση στη θηλυκότητα μέσω της μητρότητας και μέσω μιας πολλά κολλητής σχέση με τη μάμα τους. Γίνονται σεξουαλικά όντα μόνες τους. Από σεξουαλικοποιείται η Κυπρέα, σεξουαλικοποιείται μόνο όταν πιάσει το ρόλο της φιλενάδας. Και τώρα είναι γενικό. Εντάξει, είναι για όλους, απλώς είναι τούτο που βλέπουμε γενικά μες στην κοινωνία. Στη Γαλλία, ας πούμε, στην Αγγλία, διαφορετική κατάσταση. Και το παιδί ο Ιαννάκης που πάμε από την άλλη, έθελε να κάνει άλλο μόνο, διότι σκέφτεται ότι αφού δεν κάνουμε σε ξέρω εγώ, θέλει τα, ενώ αν το σουμαρίσει λίγο να κάνει. So, κάποια φάση ο Ιαννάκης σκέφτηκε, μου κάνει ψυχάλυση, ότι και επειδή δεν ήθελε να κάνει, δεν ήθελε να κάνει δεύτερο μωρό, προσπάθησε να την πείσει ότι με λογικά, αφού έκανε σεξ, τα οικονομικά κτλ. Κτλ. Ο πραγματικός λόγος που έκανε να γίνει όμως, που είχε να κάνει το δικό του ιδανικό, αν θέλεις, ήταν να κάνει ότι μέσα μια αλήθεια του ήξερε ότι αν επιμένει πολλά, και εκείνη να αλλάξει η γνώμη, ήταν να χωρίσω. Αν επέμενε πολλά στο έθελο, ήταν να χωρίσω. Και τούτο γίνεται σε πολλές φορές στην Κύπρο. Δηλαδή, προσπαθεί ο ένας να πείσει τον άλλο για διάφορα πράγματα στις σχέσεις, διότι δεν θέλουμε να σκεφτούμε την πιθανότητα του χωρισμού, διότι προσπαθούμε να υπηρετήσουμε σαν αντικείμενα, και εξηγάζω το αντικείμενο παμπρί, έναν ιδανικό, δηλαδή το ιδανικό του γάμου ή το ιδανικό του να με χωρίσω σε την περίπτωση. Μετά που λείψει η χάνεση, όπως το είπα, Ιαννάκη, ο Ξαντωνάκη. Ο Ιαννάκης, όχι ο συμμαθητής μου, θυμήθηκα τώρα. Επειδή εντζέμεντης, ότι σταμάτησε να λέει ότι πρέπει να σταματήσει και ξέρω ότι έγινε τα εγώνα. Σκέφτηκε, ψυχάρισε το ότι ήρθε του επίφανη, απελευθερώθηκε δηλαδή από το δικό του ιδανικό, του έπρεπε να χωρίσω, για οποιοδήποτε λόγο δικών του κοινωνικών ή οτιδήποτε. Και όταν αποδεσμεύτηκε που γίνονται το ιδανικό, και ήταν πλέον αντικείμενο, δεν ήθελε να την πείσει, σκέφτηκε ότι μπορεί να θέλει να κάνει μωρό δικό τη, αλλά δεν χρειάζεται να είμαι ο παπάς. Okay, so it works like that. Είδες, άμα ξεφύγεις που το... Απλό παράδειγμα, λαϊκό τώρα, αλλά είναι εύκολο να δεις τον ζουλεύει και ο άμα να αποδεσμευτείς που ήταν δικό σου. Δεν θέλει να εξηγήσεις το άλλο. Απλώς πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να πιάμε άδεια από τον άλλο. Γιατί έχω συγκύρτσαμε, γιατί είμαστε δεσμευμένοι
με τα ideas μας και θέλουμε να μας απελευθερώσει ο άλλος. Μπορεί να κάνουν τους ελεύθερους, ξέρω εγώ, ή επειδή θέλουμε να υπηρετήσουμε ένα ιδανικό δικό μας. Ενώ η αλήθεια είναι τούτη. Μπορεί να θέλει να κάνει η κορούα σε άλλο μωρό, να σκάμει, αλλά χρειάζεται να με κοτζήρεις. Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Κανένας. Τούτη είναι αλήθεια. Τούτη είναι αλήθεια της ζωής τούτη. Η επιθυμία έχει να κάνει με απλά πράγματα που είναι αλήθεια της ζωής και εμπέραν των εικόνων που μαθαίνουν να ζούμε, είναι αλήθειες πραγματικές της ζωής. Εγώ να πες πριν το παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι. Μια πίστη στο παιχνίδι. Είναι... Μπορείς να σε νοιάζει η κατάληξη. Εμπίστη στο παιχνίδι. Με κουράζει, δεν ζούμε τίποτε. Είναι... ήταν... Είδες και τσιάση μια ξεκούραση σου. Εγώ να σου πες μα πάνω να νύχτα. Ρε μα βλέπετε, ρε βλέπαμε. Βάλαμε και δέρμα τα τριπλάρα. Δεν θες να νικήσεις. Γιατί να με νικήσεις. Part of the game. Part of the game. Το design σου ήταν το ότι δημιούργασε έναν... δημιούργασε φώτα. Δημιούργασε φώτα, δημιούργασε προβολή και η όραση του Spider-Man που βλέπει τη νύχτα. Εγκαόνιζες τα ούλα. Εν υπήρχε μα να το κάνω το θέλω λεφτά. Δημιούργασε όπου θέλει και τα άλλα έρχονταν όπως πρέπει. Τι είναι τώρα, είπε ένας φιλόσοφος ο Alan Watts, Αγγλέζος, που αρέσει και είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να πιάσεις δουλειά είναι να βρεις κάτι που να παίζει, λέει, να πληρώνεσαι. Πολλά άλλοι άνθρωποι το κάνουν τούτο. Ακόμα και το business λέει κάτι παρόμοιο στα πρώτα μαθήματα του business, λέει ότι πρέπει να λύσετε ένα πρόβλημα για να κάνετε λεφτά, τα λεφτά να έρθουν. Εν τους λέω όμως ότι πρέπει να παίζετε. Αν τους το λέει, αν τους δεν, ίσως επίχει. Ο τρόπος που γίνονται τον business είναι σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Σκέφτω αν υπήρχε τούτη η επιθυμία, ας πούμε, μέσα στις εταιρείες, τι είναι να γίνει. Π.χ. έχω ψυχολόγο, ας πούμε, το μόνο το ξέρετε. Στις μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, Αμερική, Αγγλία κτλ. Και αν είναι τα ψυχομετρικά του πολλά, πάλι σε μεγάλα σχολεία ψυχολογίας και βάλουν τους εσκιαλαίους συνεργαζόμενους που είναι ανασφαλείς και έξυπνους. Ο λόγος που σκένουν ασφαλείς και έξυπνους είναι για να δουλεύκουν παραπάνω και να πιάνουν και όλοι. Δουλεύκουν πάνω στο τραύμα σου, πάνω στην επιθυμία σου. Σκέφτου αν ήταν με το άλλο την προσέγγιση, πώς είναι αποδοτικό ήταν παραπάνω, ήταν να... Ναι, μεν να φτάσει με την ασφάλεια κάπου, αλλά έχει πιο δυνατά πράγματα που το φόβο. Ακόμα στα επίπεδα των συναισθημάτων που μιλάει ψυχολογία, η ελπίδα και τον desire, έστω και το φαινομενικό desire, είναι πολλά πιο δυνατά. Αν δουλεύκασαι με το να κάνω support τον desire κάποιου, όχι να τον εκμεταλλευτούσαι ή να κάνω τον ακριβά τεστ, για να πιάνουν έξυπνο και ασφαλή, είναι ένα πολλά σπουδαία τα πράγματα. Υπάρχει χώρο στον καπιταλισμό για δουλειά. Υπάρχει, αλλά. Είναι. Θεωρούσαν τον αξεκουραστής. Το πρόβλημα με τούτον είναι. Α, το πω ακόμα ένα σχόλιο. Θεωρούν το πρόβλημα του να δουλέψω και να ξεκουραστώ ύστερα. Ενώ το να ξεκουραστώ και να είμαι καλά πρέπει να είναι η προϋπόθεση για να κάνω και που θέλω ή το αποτέλεσμα. Αυτό που κρούζει ο άνθρωπος και καταναλώνεται και καταναλώνεται. Γιατί εσύ σαν προϋπόθεση από τα αξία ακριβώς. Είναι η βάση του να ξεκουραστώ και να επιθυμά πράγματα για να κάνεις όλα που θέλεις στη ζωή του. Όχι τώρα πρέπει να τα αποτέλεσμα. Ναι, σου είπες πριν ότι το παιχνίδι, η διαφορά του νομίζω, στην Κύπρο έχουμε μια αιμονή με την κατάληξη. Δηλαδή, ένα... Είμαστε Αμερικάνοι στην Κύπρο. Ναι, τελειωμένος γιατρός. Ναι. Να τελειώνει, να παντρευτεί, τελειώνει. Ένα τέλος, ένα ναι. Συνέχεια με το τέλος. Στην Κύπρο πολύ, ναι, υπάρχει fascination του θανάτου και ειδικά του δεύτερου θανάτου που παίρνουν λακάν. Διότι απαγορεύεται η ελευθερία στην Κύπρο. Ούλα δουλεύουν με πατέντες. Αν τελειώσεις, σπούδασες, φορείς φάλες δε λακώστ, πρέπει να βρεις συγκεκριμένο στυλ γενέκα, συγκεκριμένο. Πρέπει να βρεις Τσίνα, και αν τα κάνει Τσίνα και πιάσεις έτσι στη δουλειά, okay, μπορείς να πιάσεις τον στη δάνεια. Αφού και οι τράπεζες, έτσι δουλεύκασαι. Τούτα θάνατος του τα πράγματα. Είναι εντυχαίο που αντικαθληπτικά είμαστε, νομίζω, δεύτερη ή πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Στην Κύπρο, εμείς και η Ελλάδα. Είναι εντυχαίο που υποστηρίζεται το σύστημα. Mm-hmm. Έχει άλλα πράγματα που είμαι γύρω από τούτο, αλλά είναι
Δεν ξέρω να το αναπτύξουμε τώρα. Άρα είναι κουλτούρα το πράγμα. Σε εμάς και στην Ελλάδα. Υπάρχει... Η κουλτούρα είναι ένας λόγος, το που λέμε discourses, ένας λόγος που σου διά διάφορα σημεία αναφοράς και μπορείς να ταυτιστείς με εκείνα ή όχι. Okay. Τι όμως που δείχνει αφού ταυτίζονται τα άτομα ότι δεν μπορούν να είναι ελεύθερα, δεν μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πέρα από εκείνο. Μπορούν να είναι εκείνο ή το αντίθετο του. Μοντέλο βασικά. Μοντέλο, και το αντίθετο του μοντέλο. Ναι. Στην Κύπρο εκείνο που αποκλείεται, εκείνο που πολεμείται, είναι η ελευθερία. Είναι πολύ δύσκολο να κάποιο πραγματικά ελεύθερο ή ελεύθερο. Δηλαδή να ζήσει τη ζωή του στην Κύπρο σαν όπως κάνουν οι τουρίστες. Θα ευχαριστεί την Κύπρο. Να μην την ζήσει σαν μετρόπολη ή μεγαλούπολη, θα ζήσει σαν νησί με τα χαρακτηριστικά που έχει. Δηλαδή, να φύγουν τα σημεία αφορά τη Αμερική, ποια είναι. Θεό, happiness, enjoyment. Καταναλωτισμό στην Κύπρο ή άλλα. Λεφτά. Εσύ. Ναι, τούτα. Γι' αυτό έχουμε και που τα φαινόμενα που μια κοπέλα όταν, μόνη τη όταν περάσει μια ηλικία, δεν ξέρω εγώ 30 και κάτι, εσύ φίλε τι πού την κάνουν παρέα, πει εσύ μπόιφρα. Η κοπέλα, οι χωρίζουν και απευθεία στον να βρουν άντρα γιατί πιστεύουν τζίδε μέσα του έτσι σε έναν πιο ενδόμηχο επίπεδο. Ταυτίζονται δηλαδή με το απορριμμένο αντικείμενο της κοινωνίας ότι αν δεν έχω άντρα δίπλα μου, με αξίζω. Okay. Στο εξωτερικό είναι έτσι τα πράγματα. Στην Κύπρο είναι έτσι. Δηλαδή θεωρούνται τους φίλους τους περίεργα. Είπαμε αρκετά νομίζω κοινωνικά. Δεν τα πιάμε τα Κυπριακά τώρα, διότι είναι σκοπός μας να κρίνουμε την Κύπρο. Κύπρος είναι μια χώρα με τα καλά και κακά της, όπως όλες οι χώρες, τούτα συγκεκριμένα όμως χαρακτηριστικά της Κύπρου και έχει και πολλά καλά. Okay, προσφέρει και τη δυνατότητα να κάνουμε και ένα που θέλουμε, είναι εμείς που σκιαλέουμε. Δεν είναι η Κύπρος η κοινωνία μας τα φορτώνει. Αφού υπάρχει ελευθερία, δεν είναι Ιράν. Είναι Ιράν στο Υπουργείο Παιδείας, όχι είδαμε. Μόνο εμείς και το Ιράν έχουμε άτομα που τα στρισκεί να. Εγώ είναι να μου να... Anyway. Αυτά. Καλή συνέχεια. Όχι, εγώ.